Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να σας καλησπερίσουμε και να σας ευχαριστήσουμε που είστε μαζί μας. Οι καιρικές συνθήκες είναι άψογες. Η θερμοκρασία καλή για ποδόσφαιρο και το ποδοσφαιρικό βράδυ που ξεκίνησε είναι πολύ όμορφο. Σε αυτό σίγουρα συμβάλλει και ο κόσμος, του οποίου η προσέλευση ήταν αθρώα σήμερα. Ένα στάδιο που δεν περνά απαρατήρητο σε κανέναν. Από τα πιο εντυπωσιακά σε αυτή εδώ τη γωνιά του κόσμου. Όλοι έτοιμοι. Ξεκινάει. Θα ψάξει για προωθημένους συμπαίκτες του. Βράνιες. Σφύριξε ο διαιτητής. Προφανώς είναι φάουλ αυτό. Προωθεί την μπάλα προς την αντίπαλη εστία. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει την αμυντική γραμμή. Θα την στείλει και το δοκιμάζει. Το βάλανε. Αυτό που έκανε ήταν το καλύτερο. Αν και δεν ήταν καθόλου εύκολο, γιατί χρειάζεσαι άψογη τεχνική κατάρτιση για να επιτύχεις τέτοιο κοντρολάρισμα της μπάλας. Από εκεί και πέρα βέβαια τα υπόλοιπα ήταν εύκολα. Πολύ νωρίς παίρνουν τα ηνία του αγώνα. Με αυτή την παλιά θέλει να διαπεράσει. Μάνταλος! Μάλλον κάτι άλλο ήθελε να κάνει. Ξεμαρκαρίστηκε πολύ όμορφα και βρέθηκε ουσιαστικά αφύλακτος στην αντίπαλη εστία. Αλλά δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει. Δεν βλέπουμε να έχει κάποιο στήριγμα εδώ. Μπακάκης. Κρίστισιτς. Ο Μάνταλος με την μπάλα. Μάνταλο! Τι κεραυνός ήταν αυτός. Είναι αφής μετά από ένα τέτοιο γκολ. Τα λόγια είναι περιτά. Τώρα που σκόραραν το μάτς είναι σαν να ξεκινά από την αρχή. Κρίμα εδώ για τον τερματοφύλακα. Είδε την μπάλα τελευταία στιγμή. Δεν είχε καθόλου ορατότητα. Οι αμυντικοί είχαν μπει μπροστά του. Και το παιχνίδι ξεκινά και πάλι από την αρχή. Πόσες φορές έχουμε δει ομάδες να αυτοανερούνται έτσι. Κρίμα. Πετάνε στα σκουπίδια μέσα σε δευτερόλεπτα όλη τη σκληρή δουλειά που έκαναν πριν. Έλτερ Λόπες. Κρίστισιτς.
πίεσε πολύ καλά τον αντίπαλό του και τελικά παίρνει την μπάλα. Και η μπάλα τώρα παίζεται από τα αριστερά. Πάει να την περάσει προς τα έξω. Εδώ ταραμίστηκε η μπάλα. Βράνιες. Έλτερ Λόπες. Προσπαθεί να τροφοδοτήσει τα άκρα. Έκοψε την πάσα. Στον ουρανό η μπάλα. Ανοίγει την μπάλα δεξιά. Φοβερός έλεγχος της μπάλας. Το ρολόι δείχνει ότι έχουν περάσει 30 λεπτά στο πρώτο μέρος. Με αυτές τις κοφτές πάσες προσπαθούν να κλωτσάει με δύναμη την μπάλα. Απίστευτο! Αν δεν σε θέλει η μπάλα... Καλή προσπάθεια. Θα ήθελε πολύ να κάνει τον τερματοφύλακα να ανησυχήσει. Έλτερ Λόπες. Αντρέ Σιμόες. Θα καταφέρει να του αποσπάσει την μπάλα. Έπειτα από πίεση. Τη στέλνει μακριά. Πολύ καλό το passing game εδώ. Μάνταλο! Για πολύ λίγο δεν τα κατάφερε. Για λίγο δεν κατάφερε να σκοράρει. Θα πρέπει πάντως να το αναγνωρίσουμε την πολύ καλή προσπάθεια που έκανε. Αποφασιστικά στον αντίπαλο. Μπήκε με δύναμη προς τον αντίπαλο, αλλά εντός των ορίων του παιχνιδιού, θα λέγαμε. Και ακούγεται το σφύριγμα της λήξης του πρώτου ημιχρόνου. Το παιχνίδι είναι πολύ καλό έως τώρα. Είχαμε δύο γκολ και ωραίες φάσεις. Το σκόρ είναι ισόπαλο. Η αντίπαλη ομάδα πίεσε πολύ για την ισοφάριση και τελικά δικαιώθηκε. Όλα είναι ανοιχτά ενώπιση του δεύτερου μέρους. Πολύ ενδιαφέρον ο αγώνας στο πρώτο μισό, με τις ομάδες να τα δίνουν όλα και καμία να μην καταφέρνει να υπερτερήσει το σκορ. 1-1 είναι στην ανάπαυλα και να δούμε αν μετά θα καταφέρει κάποια από τις δύο να λυγίσει την άλλη. Το παιχνίδι άρχισε και πάλι. Αντρέ Σιμόες προσπαθεί να δημιουργήσει χώρο στα πλάγια. Εκτός γραμμής σε πλάγιο. Ψάχνει να διαπεράσει την άμυνα. Έλτερ Λόπες. Ψάχνει τη σεφτή πάσα. Θα τη στείλει στα μετόπισθεν για να ξεκινήσει μια νέα επίθεση. Μια έξυπνη παλιά προς την αντίπαλη περιοχή. Θέλει να ανοίξει το παιχνίδι.
Υπέροχη, θα εξαπολύσει το σουτ. Έλτερ Λόπες κάνει τη μακρινή παλιά. Σηκώνει πολύ ψηλά την μπάλα. Ωραία η βαθιά παλιά. Λιβάγια προσπαθεί να στείλει την μπάλα στον κενοχώρο. Μάνταλος δεν θα μπορέσει. Πανέξυπνη αυτή η παλιά. Βρήκε πολύ ωραία το συμπαίκτη του εκεί στα πλάγια, με χώρο μπροστά του. Αυτό είναι πλάγιο. Πίεσε πολύ καλά τον αντίπαλό του και τελικά παίρνει την μπάλα. Καλά το πήγε μέχρι ένα σημείο, αλλά τελικά τα έκανε θάλασσα. Και η μπάλα πάει πίσω. Για να δούμε. Σφυρίζει ο ρέφερι. Είναι φάουλ. Προς τα πίσω η μπάλα, θα δοκιμάσουν να χτίσουν την επίθεση από το 0. Θα ανοίξει το παιχνίδι προς τα δεξιά. Έλτερ Λόπες. Θα κερδίσει τελικά την μπάλα. Στέλνει την μπάλα μπροστά. Προχωράει προς τη μεγάλη περιοχή. Κάνει ένα σου. Στα δίχτυα η μπάλα. Και είναι ξανά μπροστά στο σκορ. Πραγματικά εντυπωσιακός. Μια μαγική ενέργεια. Αυτός ο παίκτης πραγματικά έχει πολύ μεγάλο αυτοέλεγχο. Πατώντας περιοχή, οι πιο πολλοί παίκτες βιάζονται να σουτάρουν. Αυτός κράτησε την ψυχραιμία του και σχεδόν μπήκε και ο ίδιος γκολ. Έχει έρθει η ώρα για αλλαγή βάρδιας για μερικούς. Δεν αποτελεί έκπληξη αυτή η απόφαση, γιατί πραγματικά ο ποδοσφαιριστής φαινόταν πολύ κουρασμένος. Νομίζω πρόκειται απλά για μια κίνηση φρεσκαρίσματος της ομάδας. Τώρα πήραν το προβάδισμα στο παιχνίδι. Τους αξίζουν πολλά μπράβο, αλλά θέλει και προσοχή. Δεν είναι ώρα για πανηγύρια. Θα είναι κρίμα να πετάξουν αυτό το γκολ στα σκουπίδια. Βγάζει την μπάλα και με το κεφάλι πάει για γκολ. Έχασαν τον γκολ της ισοφάρισης. Καλή αντίδρασή τους, αλλά ημιτελής. Αλλάζει παιχνίδι. Περιμένει πάσα. Ευκαιρία για αντεπίθεση. Πολύ καλή πάσα. Μακάκης. Σαν να πιάσει και στον ύπνο εδώ η άμυνα. Με άλλα λόγια, κοιμόντουσαν όρθιοι. Έλτερ Λόπες. Λιβάια. Δοκιμάζει το βολέ. Και να λοιπόν, που λύγει το μάτς. Είναι κρίμα για αυτούς που ενώ έφτασαν τόσο κοντά στην πηγή, τελικά δεν είχε νερό. Καθώς μπορούσαν να είχαν ισοφαρίσει με το τελευταίο σουτ του αγώνα. Φοβερό παιχνίδι. Η εξέλιξη ήταν αμφίροπη. Με κλειστό σκορ μπορούσαν να κερδίσουν και οι δύο. Μπορούμε κάλλιστα να πούμε ότι η ομάδα τους δεν μπήκε ποτέ στον αγώνα σήμερα. Παραχώρησαν ένα γρήγορο γκολ και από εκεί και πέρα όλα έγιναν δύσκολα για αυτούς. Το αποτέλεσμα είναι πέρα για πέρα δίκαιο. Κάπου εδώ τελειώνει η ζωντανή μας κάλυψη για απόψε. Το μόνο που μένει είναι να ευχαριστήσω τον σχολιαστή μας, τον Γιώργο Θαναϊλάκη. Δεν έχουμε πολύ χρόνο παρά μόνο για να σας αποχαιρετήσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο.